την κίνηση των κόσμων που κατέλειπες Θεοδόκε με θέστης προς την ζωή μη τη πάρχουσα τη ζωής και τες πρεσβείες τεσές λυτρωμένη εκ θανάτου τας ψυχάς Thank you.
σβήνα και επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού των του Αγίου πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη και των συμμετεχόντων εις την Ιερά Λιτάνευση της Αγίας Εικόνος ταύτης. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την είναι και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
τόση μεγάλη ενίσχυση
τόση μεγάλη προστασία μέσα στους αιώνες. Πάρα πολλές φορές το έθνος μας χρειάστηκε την προστασία του Θεού, αλλά οι προσευχές του γένους απευθύνοντος την υπεραγία Θεοτόκο και αυτή σαν μεσήτρια προς τον Υιόν και Θεόν της και Θεό μας, εδέετο συνεχώς πάμπολες φορές να παρέμβει ο Θεός και να διαφυλάξει και να σώσει και να φωτίσει και να κατευθύνει το έθνος μας. Ναι. Ταυτόχρονα δεν υπάρχει σήμερα τόπος στην Ελλάδα, στη Χερσαία και στην Ισιωτική, δεν υπάρχει χωριό, δεν υπάρχει πόλης που να μην πανηγυρίζει κάποια ενορία, κάποιο προσκύνημα, κάποιο εκκλησάκι μικρό, ψηλά στο βουνό ή δίπλα στη θάλασσα, που να μην πανηγυρίζει την υπεραγία του τόπου. Αν μπορούσαμε να ανεβαίναμε ψηλά και να βλέπαμε σήμερα και αύριο ολόκληρη την Ελλάδα σαν ένα βίντεο, θα έλεγε κανένας, θα βλέπαμε αυτή τη μεγάλη πανήγυρη προς την υπεραγία Θεοτόκου. Και όλα αυτά γιατί είναι η βασίλισσά μας. Δεν είναι μόνο η βασίλισσα της θεότητας, αλλά και η βασίλισσα η δική μας. Μπορεί να μην έχουμε βασιλείς σήμερα. Έχουμε όμως τη βασίλισσα των ουρανών και της γης. Και αυτή τη βασίλισσα την προφήτευσε ο προφήτης Δαβίδ λέγοντας σε πολλούς ψαλμούς, αλλά ιδιαιτέρως τον 44ο ψαλμό, να προφητεύει 1000 χρόνια πριν και να λέει: «Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω, περιπευλημένη, πεπικυλμένη». Ο Δαβίδ βλέπει δηλαδή η βασίλισσα ήδη την Θεοτόκο, προτού έρθει στον κόσμο, τη βλέπει να είναι μετά την κίνησή της, να βρίσκεται πεπικυλμένη, δηλαδή με όλα τα χαρίσματα και τις αρετές που είχε και την Παναγιότητά της, πεφυκυλμένη δίπλα στα δεξιά του Υιού της και Θεού μας. Εκεί την βλέπει ο Δαβίδ. Και πράγματι η Θεοτόκος μετά την κίνησή της, που σε λίγες ημέρες θα εορτάσουμε και τα εννιά μέρα όπως λέμε της Θεοτόκου, δηλαδή το άνοιγμα του τάφου της που βρέθηκε κενός και μαζί με το σώμα της η μοναδική γυναίκα που ήδη βρίσκεται στη Βασιλεία των Ουρανών. Διότι αυτή πήρε ολόκληρο το πυρ, τη φωτιά της θεότητος σωματικός μέσα της, τον Υιό και Θεό της και Θεό μας. Και τον έφερε στον κόσμο σαν άνθρωπο, και επομένως δεν ήταν δυνατόν ένα τέτοιο σώμα που έφερε την θεότητα μέσα του να μείνει εδώ στη γη. Μετέστη στον ουρανό και εκεί την δοξάζουν όλοι οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, οι κυριότητες, οι αρχές, οι εξουσίες, οι δυνάμεις, τα φωλιώματα χερουβίου και τα σεραφείμ, όλος ο αγγελικός κόσμος δοξάζει την Θεοτόκο και τιμά τη Μητέρα του Θεού. Πανηγυρίζει λοιπόν η Ελλάδα, πανηγυρίζουμε και εμείς. Πανηγυρίζει το Άγιον Όρος. Με την Παναγία την Πορταΐτισσα, όλα τα μοναστήρια, οι σκήτες και τα κελιά κάνουν αγρυπνίες και πανηγύρι. Πανηγυρίζει η Παναγία Εκκλησιώτισσα, πανηγυρίζει η Παναγία της Σουμελά, Παναγία στη Μηχανιώνα, ένα σωρό προσκυνήματα μεγάλα του έθνους μας, αγαπητοί αδελφοί, πανηγυρίζουμε. Και εμείς εδώ, στον τόπο αυτό, πανηγυρίζουμε την κίνηση του Θεοτόκου. Και παρακαλούμε και δεόμαστε και ηχετεύουμε παρόλες τις αδυναμίες μας, παρόλες τις αμαρτίες μας,
παρόλο ότι ενώ μας ευεργέτησε τόσο πολύ σαν έθνος, αλλά και σαν άτομα και σαν οικογένειες έχει ευεργετήσει τον κόσμο, εμείς συνεχίζουμε, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο έθνος, αυτό είναι θλιβερό που θα πω, εμείς τη βλαστημούμε. Καθημερινά, αν ακούσει δεν τόσο κανείς τα αυτιά του περπατώντας τους δρόμους, θα ακούει τα στόματα των ανθρώπων να βλαστημούν τη Θεοτόκο. Φοβερό, αγαπητοί αδελφοί, εμείς που τόσα δεχτήκαμε από αυτήν. Να μην ξαναγίνεται αυτό, αγαπητοί αδελφοί. Να τιμούμε τη Θεοτόκο και να την παρακαλούμε με τις πρεσβείες της να μας σώσει. Τόσα τροπάρια λέμε. Πάντων προστατεύεις αγαπή, την πάσα ελπίδα μου εις ένα τίτινη, την υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Πάρα πολλά τροπάρια είναι χαρακτηριστικά. Γιατί είναι η μοναδική, μοναδικός άνθρωπος και γυναίκα που μπορεί να την ακούσει ο Θεός. Ακούει και τις προσευχές μας, αλλά δια της Θεοτόκου ανεβαίνουν ευκολότερα, πιο γρήγορα φτάνουν στα αυτιά του Θεού και αυτός ο οποίος αγαπάει τη μητέρα του, δίνει την χάρη και γίνονται τα θαύματα. Όχι, δεν έγινονταν μόνο παλαιότερα, αλλά και γίνονται και σήμερα πάμπολα θαύματα. Ακούει κανείς στα διάφορα προσκυνήματα τα θαύματα αυτά της Θεοτόκου και βλέπει και τα αφιερώματα των ανθρώπων σε αυτήν. Εμείς λοιπόν σήμερα να υμνολογήσουμε όπως και κάναμε μέχρι τώρα την Θεοτόκο και να παρακαλούμε στον χρόνο της να δέεται συνεχώς, να μην πάψει παρόλες τις αδυναμίες μας και σαν πρόσωπα και σαν έθνος, να μην πάψει να δέεται για την Ελλάδα η οποία βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. Είναι πάρα πολύ δύσκολη και να δώσει ο Θεός να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο που φαίνεται ότι πάμε. Ο Θεός να ευλογεί για τη Θεοτόκο όλους μας. Αμήν. Θα διαβάσουμε την Αυτοκρασία και θα κάνουμε την απόφαση. Ελέησον ημάς ο Θεός, καλατωμένα ελεός σου, δεωμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεωμεθά υπέζον ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεωμεθά υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Νικολάου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεωμεθά υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του Φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεωμεθά υπερεταίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, έδιδε και τον πάντων των δούλων του Θεού των προσφέρων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εντυπώνει κάθε έτη δε και τον δούλο του Θεού των προσφερόντων τα δώρα ταύτα και επικαιρούντων την Αγία Νεόρτην κάθε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Εκκλησία και την πόλη ταύτη Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Ημών των αμαρτωλών και ελεήσεως
Κύριε ελέησον. Επάκουσεν ημών ο Θεός σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ηλαιός γενού ημίν Δέσποτε επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρτη φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η πάση και το Πνεύματι σου. Σας και βαράξει μόνο τον Κύριο κλείνομε. Δες καταβολή, Κύριε του Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες παραχράτου δες ποιήσι ημών, Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, εις την κοιμήσε ορτάζουμε, δυνάμει του Τιμίου και του Θεού Σταυρού, προστασία των Τιμίων Ευρανίων, δυνάμενα σωμάτων, εκκλησία του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ερτόξων και Πανεπίπων Αποστόλων, των Αγίων Πατέρων Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Άντου Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλιο, Άντου Λεήμων Πατριαρχών Αλεξανδρία, Νικολάου του Εμπύρη, Τρίτονος Επισκόπου Τριμίδουδος και Νεκταρίου Πεδαπορέου Σορδαπατρουγών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Αρχήρων, Γεωργίου Τρεπερφόρου Δημήτρης του Κυρονδίκου, Θεοδόρου Κύρων και Σαντιλάτου, Μινά του Δαπατρουγού των Ιερομαρτύρων, Παραλάβου Σελεδέου και Κοσβάτου Ετολού, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων, των Οσίων Τελεφόρου Πατέρνημων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων και Κυπριάνης και πάντων σου των Αγίων. Ευπρόδεκτο πίσω τη δέξη ημών, δώρισε εμείς την άρθρο των παρατωμάτων ημών, σκέπασε όλη μάση τη σκέπη των τερίκων σου, αποδείξε το πάντε του και πουλέμιο, ειρήνευσε όλη ημών τη ζωή, Κύριε λέει ζωή μάση τον κόσμο σου, και σώσε το ψυχά σου ημών, ως άλλος και λάθος και ημών Θεός. Άρτους τούτους, των σύντων των ίνων και των έλλειων και πλήθρων αυτά, εν την πόλη ταύτη, εις τους οίκους τα προσφερόντα δωρά ταύτα και εις τον κόσμο σου άπαντα, και τους εξαρτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι σύ ευλογών αγιάζων πληθύνων και τρέποντα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε σύ το ανάρκο σου Πατρί,
και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πλούσιοι ερχόγευσαν και πείνασαν οι δε ξητούντες των Κύριων που και λατωθήσονται φαντός αγαθού. Πλούσιοι ερχόγευσαν και πείνασαν οι δε ζητούντες των Κύριων, ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθού. Πλούσιοι ερτόχευσαν και πείνασαν, οι δε ζητούντες των Κύριων, ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθού. Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έρθει εφημάστη αυτού διαχάρην και την ανθρωπία πάντοτε νίκαια ή και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα Σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός εις την κοίμηση εορτάζομεν, δυνάμεις του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων εφουρανίων δυνάμενα σωμάτων, ηγεσίες του τιμίων εφουρανίων δρόμου, και πανεπιστημίων άρθρων, και πανεπιστημίων άρθρων, και αγιάζον τα ημάς, Κύριε φύλακε, εις πολλά, είσαι και σωστός, άνθρωπος και λίγος Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αγία Τριάς και Πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου διαφυλά την πάνταση μας. Καλησπέρα σας, χρόνια ευλογημένα από τον Θεό. Και του χρόνου να εορτάσουμε πάλι την εορτή της Αγίας Υπεραγίας Θεοτόκου. Αύριο το πρωί στην Θεία Λειτουργία θα παραστεί και θα λειτουργήσει ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης μας κύριος Νικόλαος.